λεγόμενος εισηγητής, ο εκπρόσωπος της Εκκλησίας της Ρωσίας, καθηγητής Αλεξάντερ Δβόρκιν, με θέμα το σκηνικό των αιρέσεων στη Ρωσία και η αντιμετώπιση τους. Gave for this the biggest public hall of the city. There were probably 400 people, for 400 seats, and people were standing everywhere. And well, this is the way I believe it archetypical for the situation in Russia today. Πιστεύω ότι αυτό είναι ένα αρχέτυπο για την, ένα παράδειγμα του πώς έχει η όλη κατάσταση στη Ρωσία παντού σήμερα. Because the cults have entered in the period which I, for lack of better term, call pseudo-indigenization. Πιστεύω ότι οι ιερές αυτές έχουν περάσει σε μια φάση που επειδή δεν υπάρχει όρος, εφεύρα τον όρο ψεύδο... Indigenization. Indigenization. Και θέλουν επίσης να αποκτήσουν την εύνοια του κοινού και να είναι σεβαστές. What happened that all the cults, they try now to present themselves as a local indigenous religions. Αυτό που προσπαθούν να αποδείξουν οι αιρέσεις, οι παραθρησκευτικές ομάδες, ότι είναι τοπικές θρησκείες. The moon is the Scientology as the Church of Christ and the others. The Church of Christ. They all appoint Russians, locals, to the executive positions. And now when you get the list of all the executives, you find no foreign name. Και έτσι όταν μπαίνεις στις λίστες με τους υψηλά ιστάμενους αυτές τις αιρέσεις, δεν βρίσκεις κανένα ξένο όνομα. Είναι πίσω από τα ονόματα των ντόπιων. And of course that makes it much more difficult to present them as a real foreign invasion, which they are. Βέβαια, γι' αυτό μας δυσκολεύει πάρα πολύ στο να τους παρουσιάσουμε σαν μια εισβολή από ξένους. And this process is accompanied by very loud campaigning in mass media. Αυτή η διαδικασία συνοδεύεται και από μια πάρα πολύ έντονη προσπάθεια προβολής από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. And the message is we are bona fide religions. We are just like the others. Why do you single us out? We are just like you. Και το μήνυμά τους είναι ότι εμείς είμαστε μια θρησκεία όπως είσαστε κι εσείς, όπως είναι όλες οι θρησκείες, είμαστε μια ντόπια θρησκεία, γιατί μας καταδιώκετε. And in the same time there is a very sharp growth of activity of those front organizations. Ταυτόχρονα έχουμε μια πάρα πολύ έντονη δραστηριότητα από αυτές τις οργανώσεις. Yeah. So we see like outwardly it's like slow down of this active missionary outreach of the cults. Βλέπουμε εξωτερικά ότι πέφτει η αποστολική δραστηριότητα των παρασκευτικών ομάδων. What happened that the serpent has swallowed its prey and now it needs time to digest it. Αλλά αυτό που συμβαίνει στην πραγματικότητα είναι ότι το φίδι έχει καταπιεί την τροφή του και ότι χρειάζεται χρόνο να τη χωνέψει. That is a very important victory. Βεβαίως αυτό είναι για μένα μια πάρα πολύ σημαντική νίκη. But that started a huge Scientological campaign against the Ministry of Health. Αυτό όμως ήταν αιτία να ξεκινήσει μια πάρα πολύ δυναμική καμπάνια των Σαϊντολόγων εναντίον στο Υπουργείο Υγείας. Well, and kind of the smearing campaign. Μια καμπάνια διαφήμισης.
actually it is only like my humble person was behind this move of Ministry of Health. Και λένε ότι μόνο εγώ, ο ταπεινός άνθρωπος είναι πίσω από όλες αυτές τις κινήσεις του Υπουργείου Υγείας. And that's of course not written only by the Scientologists, but by a lot of liberal journalists and politicians. Αυτό δεν το γράφει μόνο οι Σαϊντολόγοι, αλλά και πάρα πολλοί φιλελεύθεροι δημοσιογράφοι και πολιτικοί. And of course also Scientologists said that I am a paid agent of international narcomafia. Και η Σαϊντολογία προσέθεσε ότι είμαι μέλος της, πληρωμένο μέλος της διεθνής μαφίας ναρκωτικών. Because Narconon is the only organization which can stop the addiction. Επειδή η Narcon κατά τη γνώμη της είναι η μόνη οργάνωση που μπορεί να σταματήσει τον εθισμό. And naturally the one who is against Narconon must be connected with. Και συνεπώς όποιος είναι ενάντια στην Narcon θα είναι συνδεδομένος με τη μαφία των ναρκωτικών. Well, I suppose that's about. Yeah, I can tell one more thing. The Moonies who were very active in education. And you remember last year I told you that the Moonies textbooks, religious textbooks, were used in over 2,000 Russian schools. Τα θρησκευτικά βιβλία που είχαν γράψει οι οπαδοί του Μουν διδάσκονταν σε 2.000 σχολεία. They suffered also an important defeat. Δέχτηκαν και αυτοί όμως ευτυχώς ένα γερό πλήγμα. Because the governor of the province of Yekaterinburg. Επειδή ο τοπικός άρχοντας της πόλης του της Εκατερινούπολης. Well, he supported them. Τους υποστήριξε. And he lost the elections. Αλλά έχασε όμως τις εκλογές. Though the Moonies supported him very actively during this election. Παρότι οι οπαδοί του Μουν τον είχαν υποστηρίξει πάρα πολύ σε αυτή την εκλογική εκστρατεία. Now there is a new governor. Τώρα υπάρχει ένας καινούριος κυβερνήτης. Who is about to accept a new local law against the foreign missionaries. Ο οποίος προσπαθεί να περάσει έναν καινούριο νόμο εναντίον των ξένων ιεραποστόλων. Well, but about the legal aspects, Mrs. Piranska will talk about. Όσον αφορά στα νομικά θέματα, πώς αντιμετωπίζουμε δηλαδή αυτές τις παραθρησκευτικές οργανώσεις στη Ρωσία, θα σας μιλήσει η κυρία Σπεράνσκα. Well, that is my report for now. Αυτή ήταν η δική μου παρουσίαση για τώρα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Μετά τον κύριο Δβόρκιν, τον λόγο παίρνει ο μοναχός πατήρ Αρσένιος Βλιαγκόφτης. Έχει μεταφερθεί βέβαια όπως είδατε η σύγκριση, ήταν στο πρόγραμμα να γίνει αύριο στις 9 και γίνεται τώρα για λόγους καλύτερας οργανώσεως του όλου προγράμματος. Το θέμα λοιπόν είναι μεθοδεύσεις νεοφωνών αιρέσεων. Στις ημέρες μας όπως ξέρετε, και αυτό είναι το θέμα του συνεδρίου μας, αντιμετωπίζουμε την πρόκληση των νεοφανών αιρέσεων ή καταστροφικών λατριών, destructive cults όπως τις λένε οι Αμερικανοί, οργανώσεων δηλαδή που κατά κανόνα παρουσιάζονται με προσωπείο. Δεύουν στις τάξεις των ανύποπτους ανθρώπους, κυρίως νέους, και τους οδηγούν μέσα από διαδικασίες επηρεασμού και χειραγωγήσεως της προσωπικότητος σε ολοκληρωτική εξάρτηση από τον αρχηγό και την οργάνωση. Γι' αυτό και χαρακτηρίζονται διεθνώς ως καταστροφικές λατρείες, οργανώσεις ελευθεροκτόνες και ψυχοναρκωτικά. Το πρόβλημα άρχισε να εκδηλώνεται στο δυτικό κόσμο και στη χώρα μας από τη δεκαετία του 70 και μετά, και έφτασε στις ημέρες μας σε αυτή την έξαρση που όλοι μας γνωρίζουμε και ζούμε. Το να ασχοληθούμε με τα κριτήρια, με τα χαρακτηριστικά, συγγνώμη, το να ασχοληθούμε με τα χαρακτηριστικά αυτών των οργανώσεων που αποτελούν συγχρόνως και τα κριτήρια για την κατάταξή τους
στην κατηγορία των νεοφανών αιρέσεων δεν είναι ο σκοπός αυτής της εισηγήσεως. Αυτό θα γίνει στα πλαίσια άλλων εισηγήσεων, όπως και η αναφορά στα αίτια προσχωρήσεων και στα αποτελέσματα. Τεράστιο και κρίσιμο θέμα, αλλά από ό,τι βλέπω στο πρόγραμμα, μάλλον σε αυτό θα αναφερθεί στην εισήγησή του ο πατήρ Χριστοφόρος. Εμείς σε αυτή την εισήγηση θα αναφερθούμε στις ανέντιμες μεθοδεύσεις που ξεκινούν από το δόγμα αυτών των οργανώσεων ότι όποιος ασκεί κριτική είναι ναζιστής. Τυπικό χαρακτηριστικό παράδειγμα τέτοιων ανεντίμων μεθοδεύσεων είναι αυτές τις γνωστής ανά το Πανελλήνιο τα τελευταία 2 χρόνια Scientology ή Scientologies ή επιστημολογίες, η οποία βέβαια δεν έχει καμία σχέση με την επιστημολογία ως κλάδο της φιλοσοφίας. Στην Ελλάδα δραστηριοποιείται με την επωνυμία ΚΕΦΕ, δηλαδή Κέντρων Εφηρμοσμένης Φιλοσοφίας Ελλάδος. Θα ασχοληθούμε λοιπόν με την πιο κραυγαλαία περίπτωση ανεντίμων και εγκληματικών μεθοδεύσεων εκ μέρους νεοφανούς ολοκληρωτικής αιρέσεως. Παρόμοιες όμως μεθοδεύσεις, σε μικρότερο συνήθως βαθμό, χρησιμοποιούν και άλλες οργανώσεις του ιδίου χώρου, ξεκινώντας πάντοτε από το δόγμα ότι όποιος ασκεί κριτική είναι εγκληματίας. Και είναι εγκληματίας μάλιστα κατά της ανθρωπότητος, διότι παρεμποδίζει το έργο της οργανώσεως, η οποία είναι η μοναδική ελπίδα για τη σωτηρία του πλανήτη. Το περιοδικό Διάλογος, ο Ομοσπονδιακός Υπουργός Κοινωνικής Πρόνοιας και Εργασίας της Γερμανίας δήλωσε πρώτον ότι πίσω από την οργάνωση αυτή κρύβεται μια εγκληματική οργάνωση ξεπλήματος χρημάτων. Δεύτερον, ότι η Σαϊεντολογία διαδίδει μια σκοταδιστική ιδεολογία. Τρίτον, ότι αποτελεί ένα καρτέλ περιφρόνησης και καταπίεσης του ανθρώπου. Τέταρτον, ότι η ηγεσία της είναι εγκληματική. Πέμπτον, ότι τα μέλη της έχουν υποστεί πλήση εγκεφάλου. Και έκτον, ότι η Σαϊεντολογία αποτελεί ένα γιγαντιαίο χταπόδι. Να με συγχωρείτε για το γρήγορο ρυθμό που χρησιμοποιώ, αλλά αλλιώς δεν θα προλάβω να πω αυτά που έχω στον χρόνο που μου διατίθεται. Το Διοικητικό Πρωτοδικείο της Κολονίας, με την απόφαση του της 23/3/1995, δέχθηκε ότι αυτές οι αλήθειες επιτρέπεται να διακηρύσσονται δημοσίως. Επίσης, η Συνδιάσκεψη Υπουργών Εσωτερικών των Ομοσπόνδων Γερμανικών Κρατηδίων ταξινόμησε τις αγεντολογίες στον τομέα της οικονομικής εγκληματικότητος και ανέθεσε την παρακολούθησή της στην συμπεριλαμβάνοντας καταλόγους φίλων και αντιπάλων με τα ονόματα και τις δραστηριότητές τους από αρχεία εφημερίδων, διαφημιστικών φυλαδίων, ανακοινώσεις επισκέψεων κλπ. Συμπεριλάβεται μελέτη των άρθρων που έχουν γραφεί σχετικά με την έκθεση της ΚΙΠ. Ήταν μια έκθεση, είναι μια μεγάλη ιστορία, την οποία απεκάλυψε και ίσως εχάλκευσε η εφημερίδα Ελευθεροτυπία το καλοκαίρι του 1993. Και σημειώσετε τα ονόματα των επιστημόνων και των συνταγματολόγων οι οποίοι εξεφράστησαν εναντίον αυτής της εκθέσεως. Αναφέρατε τα αποτελέσματά σας στην τάδε διεύθυνση της αγιαντολογίας. Σε άλλο έγγραφο, κάντε μια ανάλυση εγκληματικού μυαλού στον Αλεβιζόπουλο. Σε άλλο έγγραφο, κάνετε ένα PI, είναι ορολογία της οργανώσεως, για να ερευνήσετε τις προσωπικές δραστηριότητες του Σεραφείμ και του Αλεβιζόπουλου, ώστε να ανακαλύψετε πιθανές εγκληματικές ενέργειες στις οποίες είναι αναμειγμένοι. Βεβαιωθείτε ούτως ώστε οι σχέσεις με τα τερματικά της ARM στη Γερμανία, η ARM στη Γερμανία είναι όσοι δραστηριοποιούνται και κριτικάρουν την οργάνωση. Πολιτικοί, δημοσιογράφοι, νομικοί κλπ. Φροντίστε λοιπόν ώστε οι σχέσεις με τα τερματικά της ARM στη Γερμανία να είναι καλά τεκμηριωμένες, δηλαδή να αποδειχθεί με στοιχεία ότι ο Αλεβιζόπουλος συνεργάζεται με τους Γερμανούς Ναζί. Έτσι τους έχουν ονομάσει.
Όποιος κάνει κριτική στην οργάνωση βαφτίζεται φανατικός, ναζί, μυσαλόδοξος κλπ. Χρησιμοποιήστε τις προσωπικές πληροφορίες που ελήφθησαν από τις γραμμές ερεύνης για να εκθέσετε τις εγκληματικές ενέργειες του Αλευιζόπουλου και του Σεραφείμ. Σε άλλο έγγραφο διαβάζουμε: η υπευθύνη σου για τον Αλευιζόπουλο να έχει φημωθεί πλήρως μέσα σε 2 μήνες. Αυτή η οδηγία δίδεται το Φεβρουάριο του 1994. Από άλλα έγγραφα που απεκάλυψε η εισαγγελική έρευνα αποδεικνύεται ότι γίνεται κατασκοπία εις βάρος της Ελλάδος από κέντρα του εξωτερικού με όργανο το ΚΕΦΕ, που παρουσιάζεται ως μια φιλοσοφική οργάνωση. Αποδεικνύεται επίσης η συνεργασία όλων αυτών των οργανώσεων που χαρακτηρίζουμε ως νεοφανείς ολοκληρωτικές αιρέσεις ή καταστροφικές λατρείες, και όχι μόνον αυτών, η συνεργασία τους λοιπόν αποδεικνύεται με σκοπό να χτυπηθεί η Ορθόδοξη Εκκλησία και δι' αυτής και το έθνος, και να κλείσει το στόμα όσων ασκούν κριτική στις οργανώσεις. Στο περιοδικό το γαλλικό Le Point, στο τεύχος του Φεβρουαρίου του 1993, δημοσιεύθηκαν τα εξής: εκπρόσωποι πολλών ολοκληρωτικών αιρέσεων που έχουν δραστηριότητες στη Γαλλία και σε άλλα κράτη συναντήθηκαν για να ιδρύσουν μια ομάδα για να υπερασπιστούν τα ανθρώπινα δικαιώματά τους στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο Στρασβούργο. Η ομάδα αυτή ιδρύθηκε, ο συνασπισμός αυτός, αυτή η συνομοσπονδία ιδρύθηκε επίσημα στις 7 Οκτωβρίου του 1992 με την ονομασία International Federation of Religions and Philosophical Minorities. Μεταξύ των συμμετεχόντων σε αυτή την οργάνωση είναι η Scientology, η Ενωτική Εκκλησία του Μουν, η Ισραηλική, οι μασονικές ομάδες, η κίνηση Μπαχάη, τα Παιδιά του Θεού, οι Μάρτυρες του Ιεχωβά και άλλοι. Των Ισλαμικών Ταγμάτων, Τάκης Αλεξίου, πρόεδρος της Πανιφέ, για την οποία ήδη είπα ότι χαρακτηρίζεται από τον εισαγγελέα ως δορυφορική οργάνωση του ΚΕΦΕ. Συναισθήθη λοιπόν και στην Ελλάδα μια συνομοσπονδία οργανώσεων με σκοπό να χτυπηθεί η Ορθόδοξη Εκκλησία. Στο προαναφερθέν έγγραφο του ΚΕΦΕ, παραπάνω το αναφέραμε, διαβάζουμε και τα εξής: στις 20 Δεκεμβρίου επικοινωνήσαμε με τους οπαδούς του ΜΟΝ στην Ελλάδα και εδραιώσαμε μια γραμμή συνεργασίας. Είχαν στις γραμμές τους οι οπαδοί του ΜΟΝ στην Ελλάδα ένα συνταξιούχο καθηγητή του Πανεπιστημίου της Θεολογίας, ο οποίος είναι πρόθυμος να σχηματίσει μια πρωτοβουλία από καθηγητές Πανεπιστημίου για να σταματήσει την ναζιστική προπαγάνδα και τις δραστηριότητες του Αλεβιζόπουλου στην Ελλάδα. Συμφωνήσαμε να προμηθεύσουμε σε αυτόν τον καθηγητή όλες τις πληροφορίες και τα τεκμήρια για την επίθεσή του εναντίον του Αλεβιζοπούλου. Ο ομότιμος καθηγητής της Θεολογικής Σχολής που συνεργάζεται με τον ψευδομεσία Μουν είναι, όπως έχει καταγγελθεί και σας παραπέμπω στα τεύχη 3 και 4 του περιοδικού Διάλογος, ο ομότιμος καθηγητής της Θεολογικής Σχολής, ο κύριος Σάββας Αγουρίδης. Αλλά και η πολιτεία πρέπει να λάβει επιτέλους μέτρα. Αυτό που έχει αρχίσει να γίνεται σε άλλες χώρες του κόσμου, όπως η Γερμανία και η Γαλλία, θα μπορούσε να γίνει και εδώ, δηλαδή η πείρα τους να αξιοποιηθεί και από εμάς. Η διορθόδοξη και η διεθνή συνεργασία για την αντιμετώπιση των αδιστάκτων οργανώσεων και των ανεντίμων μεθοδεύσεών τους επιβάλλεται. Αυτό όμως είναι ένα θέμα μιας ξεχωριστής εισηγήσεως και δεν θα το αναπτύξω εγώ. Πάντως για να τελειώνω, επειδή βλέπω ότι και ο χρόνος τελειώνει και μάλλον σας εκούρασα και με τον γρήγορο ρυθμό μου, πρέπει να πούμε ότι τον τελευταίο καιρό στην Ελλάδα έχουμε και κάποια ευχάριστα και παρήγορα σημάδια. Έτσι η εισαγγελική αρχή, ξεκινώντας από καταγγελίες πρώην θυμάτων και γονέων θυμάτων, διέταξε προκαταρκτική εξέταση για τις δραστηριότητες του ΚΕΦΕ, Σαϊεντολογία. Στην προμνημονευθήσα αναφορά του αντιεισαγγελέως κυρίου Αγγελή διαβάζουμε τα εξής: από όλα τα παραπάνω πραγματικά περιστατικά κλπ. Προκύπτει ότι οι δραστηριότητες του ΚΕΦΕ
έχουν οι ενέργειές του επιδιώκει σκοπούς διαφορετικούς το κέφε από εκείνους που καθορίζει το καταστατικό του. Αλλά επιπλέον και ότι οι ενέργειές του, ο σκοπός του και η λειτουργία του έχουν καταστεί παράνομοι και ανήθικοι και είναι αντίθετοι προς τη δημόσια τάξη. Γι' αυτό και πρέπει, λέει ο εισαγγελέας, να διαβιβαστεί αυτή η αναφορά και στην Ομαρχία Αττικής, η οποία την ίδια χρονική περίοδο έκαμνε επίσης έλεγχο στις δραστηριότητες, τις οικονομικές και άλλες του ΚΕΦΕ. Παρόμοιος διοικητικός και οικονομικός έλεγχος πρέπει να διενεργηθεί, λέει ο εισαγγελέας, και για τα δορυφορικά σωματεία του ΚΕΦΕ, δηλαδή για την ΕΠΑΝΔΗ και για την ΠΑΝΙΦΕ του Τάκη Αλεξίου. Ευχαριστώ πολύ. Όποιος κάνει κριτική και παρεμποδίζει την οργάνωση, η οποία αντιπροσωπεύει τη μόνη ελπίδα της ανθρωπότητας, αυτά είδαμε να υποστηρίζουν και άλλες οργανώσεις, η κάθε μία βέβαια για τον εαυτό της, ότι αποτελεί τη μοναδική ελπίδα του για ολόκληρη την ανθρωπότητα. Αυτό λέει λοιπόν και η Σαϊεντολογία για τον εαυτό της. Όποιος κάνει κριτική λοιπόν και παρεμποδίζει το έργο της οργανώσεως, είναι εγκληματίας και μάλιστα εγκληματή κατά της ανθρωπότητας. Τώρα τα εγκλήματα που έχει κάνει. Εκεί ακριβώς προτρέπονται οι οπαδοί και όχι μόνο απλώς οι οπαδοί αλλά οι υπηρεσίες, οι μυστικές που έχει οργανωμένες να ψάξουν στο παρελθόν του καθενός να βρουν εγκλήματα. Αλλά σε πάρα πολλές. Και το επικίνδυνο είναι ότι σε κάθε χώρα δραστηριοποιούνται κάτω από διαφορετικό προσωπείο. Στην Ρωσία μπορεί να είναι με το επίσημο όνομα Εκκλησία της Scientology. Στην Ελλάδα μπορεί να είναι με το όνομα ΚΕΦΕ. Στην Κύπρο είναι εγγεγραμμένη στην έφορο εταιριών με 5 διαφορετικά ονόματα. Με παραπλανητικούς σκοπούς και επιδιώξεις. Prietenul nostru din Rusia a afirmat acum câteva minute. Copilul spasavă din Rusia e prin medicale, da? O anumită atitudine pozitivă a autorităților politice față de aceste mișcări. Mia calipros patia cu Kratus anti-aptestis drastiriotis. De asemenea, părintele venit din Elada a amintit de o anumită atitudine pozitivă. Parinu patros οπατήρα από την Ελλάδα, είπε κάτι ωραία για το κράτος. Αυτοριτέτσιλον την Γκρέτσια σαν την Γερμανία vis-à-vis de aceste mișcări. Για το κράτος της Ελλάδος ή της Γερμανίας αντί αυτές τις ομάδες. Întrebarea ar fi următoarea. Το ερώτημα είναι. Într-o Europa a națiunilor. Σε μια Ευρώπη των în care nu se pune atât accent pe adevăr cât pe democrație. Dentonizete din alitia, tonizete din democrația. Și când statele naționale sunt oarecum dependente de decizii luate pe plan european. Că otan ola tacrati δεν έχουν ανεξαρτησία, ας πούμε, στον ευρωπαϊκό επίπεδο. Întrebarea ar fi, credeți că guvernele pot în continuare să lupte împotriva acestor mișcări și să apere ortodoxia? Nomizete, lipon, ότι όλες οι κυβερνήσεις μπορούν να μάχουν, να πολεμούν στην συνέχεια αντί αυτές τις ομάδες. Sau vor considera că toate religiile sunt egale. Ή θα θεωρούν ότι όλες οι θρησκείες έχουν ισοτιμία. Și vor interveni numai în cazul în care sunt maltratări fizice din partea acestor mișcări. Θα επεμβαίνουν μόνο τότε όταν θα γίνουν άσχημα πράγματα, δηλαδή εγκλήματα. De exemplu, παραδείγματος χάρη, sunt gata organismele politice să lupte împotriva cultului diavolului. Όλα τα πολιτικά οργανίσματα είναι έτοιμα να πολεμούν με
cultul diavolului. Me cilatria tu diavolu. Sau asupra mișcărilor care au la bază orgii sexuale. I meola ta refmata. Cui cum stimvazitus ola ta sexualiga asima. Sau grupările sectare care atacă autoritatea statului. I anditon omadon fu polemun me metin taxitu gratus. Sau ideea de națiune și popor. I ideea tis tu la u che tis enotitos. Το ερώτημα αυτό πιστεύω ότι είναι πολύ νόμιμο να τίθεται, αλλά αν το τραβήξουμε λίγο, μπορούμε να πάμε σε κάποια σενάρια για παγκόσμιες συνωμοσίες κλπ, τα οποία και αυτά βέβαια έχουν την επιχειρηματολογία τους. Εγώ πιστεύω, επειδή τώρα δεν έχω και το χρόνο το θέμα αυτό να το αναπτύξουμε έτσι εξαντλητικά, πιστεύω ότι εμείς ως Εκκλησία μπορούμε και πρέπει να κινηθούμε σε διάφορα επίπεδα. Το ένα είναι η καθαρά ποιμαντική μας εργασία, αλλά μπορούμε να κινηθούμε και σε ένα άλλο επίπεδο, που είναι το θέμα της φετινής μας συνδιασκέψεως, δηλαδή νομική αντιμετώπιση αυτών των νεοφανών ολοκληρωτικών αιρέσεων, και σε αυτό το επίπεδο κινούμενοι της νομικής αντιμετωπίσεως, διότι εκτός από μέλη της Εκκλησίας είμαστε και πολίτες της χώρας στην οποία ζούμε, λοιπόν να ζητήσουμε, να ενημερώσουμε, να ευαισθητοποιήσουμε ώστε να παρθούν κάποια μέτρα, και σε αυτόν τον τομέα μπορούμε να αξιοποιήσουμε και την εμπειρία που υπάρχει σε άλλες χώρες, όπως και τα ψηφίσματα του Ευρωκοινοβουλίου. Ο εκπρόσωπος της Εκκλησίας των Ιεροσολύμων, Αρχιμανδρίτης Χριστόφορος Μούσα, καταθέτει τις δικές του εμπειρίες. Σε μία γενική εικόνα σύντομη για τα Ιεροσόλυμα και για τους Αγίους Τόπους. Λοιπόν, το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων, όπως γνωρίζετε, υπάγεται στην ιδιοκτησία του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων η Ανατολική και Δυτική Όχθη του Ιορδανού, του ποταμού του Ιορδάνου, η οποία είναι τώρα το Αμάν, η Ιορδανία δηλαδή, και μετά ένα κράτος είναι η Ιορδανία, το άλλο κράτος είναι το Ισραήλ και το τρίτο κράτος είναι η Παλαιστίνη. Λοιπόν, τώρα βλέπετε ότι τρία κράτη υπάρχουν, δηλαδή του Πατριαρχείου Ιερουσαλήμων έχει με τρία κράτη να κοιτάξει τις υποθέσεις του μέσα σε τρία κράτη που είναι ξένα, αλόδοξα. Αυτά τα τρία κράτη υπάρχουν σε τα τρία κράτη πίμνιο του Πατριαρχείου Ιερουσαλήμων, περίπου 400.000 πίμνιο που είναι Άραβες το πίμνιο του Πατριαρχείου Ιερουσαλήμων. Αυτοί οι 400.000 περίπου στην Αραβόφωνη, μάλιστα στην Ανατολική και στη Δυτική Όχθη του Ιορδάνου, είναι το πίμνιο του Πατριαρχείου Ιερουσαλήμων. Και συγχρόνως έχει το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων, βλέπετε, εκτός από το πίμνιο, τα προσκυνηματικά καθήκοντα, που είναι διαφύλαξη και η διαφύλαξη των Παναγίων προσκυνημάτων που είναι στην Αγία Υγή. Βλέπετε, υπάρχουν δύο σοβαροί ρόλοι του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων, που είναι ένα τα προσκυνήματα και το άλλο είναι το πίμνιο. Λοιπόν, τα προσκυνήματα με τη βοήθεια του Θεού ανά των αιώνων του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων, η Ορθοδοξία τα διαφύλαξε και έχει τώρα τα 75% των Παναγίων προσκυνημάτων. Τα 75% των Παναγίων προσκυνημάτων είναι σε Ορθόδοξα χέρια. Αυτό το λέω γιατί, διότι αυτό μας βάζει σε πολλά μάτια για να εκδικήσουν σε πολλά μάτια, θέλοντας να πάρουν από τα Ορθόδοξα χέρια τα Πανάγια αυτά προσχήματα. Ο καθηγητής Θεολογικής Σχολής κ. Χριστινάκης του Πανεπιστημίου Αθηνών, εκπρόσωπος και αυτός της Εκκλησίας των Ιεροσολύμων, συμπληρώνει την εικόνα των αιρέσεων στον χώρο του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων. Βεβαίω ότι αυτά πράγματι τα προσκυνήματα τα οποία είναι κατά την δημιουργία και ο ιδιοκτησιακό καθεστώς, την προέλευση και την ιστορία
οπωσδήποτε ελληνικά προσκυνήματα και φτιαγμένα και διατηρημένα με ελληνικό αίμα, με ελληνικά χρήματα, με ελληνική περιουσία, όπως και ο πατρίς Χριστοφόρος είπε, θέλουν να βάλουν πόδι. Ή αν έχουν βάλει ήδη πόδι, θέλουν να επεκτείνουν τέλος πάντων την κυριαρχία τους. Μεταξύ αυτών που θέλουν να βάλουν πόδι, βεβαίως είναι και οι αιρέσεις και οι παραθρησκείες και όλα τα σχετικά. Όμως σήμερα το θέμα μας είναι οι καταστροφικές λατρείες στο φως της ορθοδοξίας και η νομική αντιμετώπιση τους. Όταν πριν ένα χρόνο στην Αλία Αρτό έκανα την εισήγηση για το status quo του Πατριαρχείου Ιερουσαλήμων, κάποιοι δύο-τρεις στο διάλειμμα μου παραπονέθηκαν, μα χρειάζονται αυτά εδώ. Και εγώ είπα ότι αν δεν μελετήσουμε το status quo όλων των κρατών, δεν μπορούμε να προχωρήσουμε σε οποιαδήποτε νομική αξιολόγηση και αντιμετώπιση. Δεν πέρασε ένας χρόνος και να που το βάλαμε θέμα, διότι πράγματι υπάρχουν κράτη χριστιανικά, υπάρχουν κράτη μη χριστιανικά, υπάρχουν κράτη εχθρικά προς τον χριστιανισμό, φιλικά ή ενδιάμεσα και αναλόγως κάνουν και την νομοθεσία τους. Και βάσει αυτής της νομοθεσίας θα αντιμετωπιστούν όλες οι επιθέσεις κατά της Ορθοδοξίας και επομένως και οι αιρέσεις και οι παραθρησκείες. Στο θέμα των Ιερουσαλήμων, όπως σωστά διατυπώθη, έχουμε τρία κράτη. Έχουμε ένα status quo μετέωρο. Και εκεί δυσκολεύεται ακριβώς η νομική αντιμετώπιση των αιρέσεων και των παραθυρών. Υπάρχουν μέσα στον κατάλογο τον οποίο έχει δημιουργήσει η 7η Πανορθόδοξη Συνδιάσκεψη της Αδιάρτου αλλά και η 5η Ναυπάκτη. Πρόκειται περί της αποκριτιστικής οργανώσεως Πράγμα Κουμάρης, η οποία παρουσιάζεται σαν πανεπιστήμιο στην Ελλάδα κτλ. Και αυτή τη στιγμή κάνει μια εκδήλωση σε συνεργασία με το Δήμο Αθηναίων. Πρέπει να αποστείλουμε ένα ανακοινωθέν στις εφημερίδες των Αθηνών. Τουλάχιστον απόψε να το στείλουμε μήπως αύριο δημοσιευτεί. Γι' αυτό παρακαλώ πρώτον να σας ενημερώσουμε πάνω σε αυτό το ανακοινωθέν το οποίο φτιάξαμε ένα σχέδιο. Στο ανακοινωθέν αυτό λέμε ότι η 8η Πανορθόδοξη Συνδιάσκεψη και τα λοιπά, να μην τα αναφέρω όλα, πληροφορήθηκε με έκπληξη ότι ο Δήμος Αθηναίων σε συνεργασία με το ελληνικό τμήμα της Διεθνούς Αποκρυφιστικής Οργανώσεως Πράγμα Κουμάρης διοργανώνει εκδηλώσεις στο πνευματικό κέντρο του Δήμου. Επειδή η οργάνωση αυτή έχει χαρακτηριστεί από τις ε και ζ πανορθόδοξες ιδιασκέψεις ως ασυμβίβαστη με την ορθόδοξη πίστη, υπενθυμίζω με παλαιότερο ανακοινωθέν σε παρένθεση 3/1/92 του γραφείου τύπου της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, το οποίο μεταξύ άλλων αναφέρει τα εξής. Και βάζουμε ένα τμήμα από παλαιότερο ανακοινωθέν της Εκκλησίας της Ελλάδος, το οποίο μας έστειλαν με φαξ από τη Σύνοδο. Μέσα σε αυτό το ανακοινωθέν, για να μην χάνουμε τον χρόνο, αναφέρομαι ποιος είναι ο χαρακτήρας της οργανώσεως αυτής, ότι είναι ασυμβίβαστη με την Ορθόδοξη πίστη, τι περίπου διδάσκει, δηλαδή τον απόλυτο μονισμό και τις δοξασίες του κάρμα και της μετεσαρκώσεως, ότι ο ιδρυτής της ισχυριζόταν ότι είναι ο Θεός Σίβα και είναι ανώτερος από τον Ιησού Χριστό, τον Βούδα, τον Κρίσνα κτλ. Αυτό είναι το περιεχόμενο περίπου του ανακοινωθέν, το οποίο θα σας παρακαλούσα να το εγκρίνετε, διότι θα το στείλουμε ως συνδιάσκεψη. Το δεύτερο είναι για την Κύπρο μας. Μια που είμαστε εδώ, οπωσδήποτε πληροφορηθήκαμε τα προβλήματα που έχει η Εκκλησία της Κύπρου με τις αιρέσεις και τις παραθρησκείες, αλλά πολύ περισσότερο, όχι πληροφορηθήκαμε βέβαια, δεν το γνωρίζαμε, αλλά ζήσαμε πλέον το πρόβλημα της Κύπρου. Γι' αυτό συνετάχθη μια διακήρυξη αρκετά προσεγμένη στις λέξεις που χρησιμοποιούμε, θα σας τη διαβάσω και παρακαλώ να την εγκρίνουμε και αυτή για να μπορέσουμε να την αποστείλουμε στον τύπο. Διακήρυξη της 8ης Πανορθόδοξης Συνδιάσκεψης για θέματα αιρέσεων και παραθρησκείας.
οι αντιπρόσωποι των Ορθοδόξων Εκκλησιών, που από 15 έως 21 Οκτωβρίου 1996 συνήλθαμε στην 8η Πανορθόδοξη Συνδιάσκεψη για θέματα αιρέσεων και παραθρησκείας στην Πάφο, είχαμε την ευκαιρία να ενημερωθούμε και για το εθνικό πρόβλημα της Κύπρου και να διαπιστώσουμε η διεισόμαση την τραγική θέση στην οποία βρίσκεται ο Ορθόδοξος λαός της Κύπρου. Αντίθετα προς κάθε αρχή λογικής και δικαίου και στο τέλος του 20ου αιώνα, 37% του εδάφους της Κύπρου εξακολουθεί να βρίσκεται υπό την κατοχή λαού ξένου προς τον ευρωπαϊκό πολιτισμό και αλλοθρίσκου των Τούρκων, οι οποίοι τα θυσιαστήρια του Θεού κατέσκαψαν και τους χριστιανούς απέκτηναν εν μαχαίρα. 200.000 Ορθοδόξων χριστιανών, το 1/3 δηλαδή του πληθυσμού της νήσου, εξεδιώχθησαν το 1974 βία από τις εστίες τους και εξακολουθούν και σήμερα να βρίσκονται μακράντων πέραν των 6.000 εφωνεύθησαν και άλλες 2.000 αρπάγησαν ως όμηροι και εξακολουθούν μέχρι σήμερα να αγνοούνται. Περισσότεροι από 400 ναοί που βρίσκονται σήμερα στα κατεχόμενα υπό τον Τούρκο εδάφη εσυλλήθησαν. Μερικοί από αυτούς κατεδαφίστηκαν. Άλλοι μετατράπηκαν σε μουσουλμανικά τεμένη και στάβλους αλόγων, ζώων και το φρικτότερο, πολλοί μετατράπηκαν σε τόπους εσχρών διασκεδάσεων και σε αποχωρητήρια. Τάφοι Αγίων Προμάχων της Ορθοδοξίας και επισκοπές αιωνόβιες εδιώθησαν, τίμια λείψανα και οστά Ορθοδόξων Χριστιανών εποδοπατήθηκαν και επιπλέον επιχειρείται μόνιμη αλλίωση των δημογραφικών δεδομένων της νήσου με μεταφορά και εγκατάσταση στα κατεχόμενα μέρη επίκων από την Τουρκία. Μέσα στο θρήνο, την αναστάτωση, την ανομαλία και την αστάθεια που επικράτησαν, βρήκαν την ευκαιρία και οι ποικιλώνυμες αιρέσεις που καραδοκούν σε τέτοιες περιπτώσεις να εισβάλλουν στον τόπο σαν λύκοι άρπαγες και να ολοκληρώσουν την καταστροφή. Γενόμενοι αυτόπτες και αυτίκοοι των καταστάσεων αυτών, δεν μπορούμε παρά να υψώσουμε τη φωνή μας και να διαμαρτυρηθούμε σε όλο τον κόσμο, ιδιαίτερα τους ισχυρούς της γης και δι' τους εξ αυτών χριστιανούς, για την προκλητική ανοχή, αν όχι και ενθάρρυνση της συνεχιζόμενης επιδρομής εναντίον του πληρώματος της Εκκλησίας της Κύπρου. Παράλληλα κάνουμε έκκληση προς τις συνειδήσεις των όπου γης χριστιανών να εξασκήσουν όση επιρροή διαθέτουν στις κυβερνήσεις των χωρών τους, ώστε να πιεστεί η Τουρκία να εγκαταλείψει την Κύπρο. Στον δεινά δοκιμαζόμενο λαό της Κύπρου εκφράζουμε την βεβαιότητα ότι από τη σκληρή δοκιμασία την οποία διέρχεται σήμερα ο Θεός θα εξαγάγει νέους Αγίους και νέα πρότυπα προς μίμηση αντάξια της δυσχιλιετούς χριστιανικής ιστορίας της νήσου του. Αναλαμβάνουμε δε την υποχρέωση να στρατευτούμε μαζί του σε μια προσπάθεια διαφώτισης των λαών μας και σε ένα αγώνα κατήσχησης του δικαίου. Στην Ιερά Μητρόπολη Πάφου, 21/10/96, τότε θα αποσταλεί. Θα σας ανακοινώσουμε ότι δύο μέρες προτού να φύγουμε από την Ελλάδα, είχε γραφτεί στην εφημερίδα Αδέσμευτος Τύπος ένα άρθρο, ας το πούμε άρθρο, ήταν απάντηση στην πραγματικότητα, ήταν μια επιστολή του Προέδρου της λεγόμενης Πανιφέ, δηλαδή Πανελληνίου Ιστορικής και Φιλοσοφικής Εταιρείας, του κυρίου Τάκη Αλεξίου, καταγγέλλεται στο πολύπρωτο πόρισμα του εισαγγελέως κυρίου Ιωάννου Αγγελή με βάση τα κατασχεθέντα έγγραφα του ΚΕΦΕ και της Πανιφέ ως δορυφορική οργάνωση της Σαϊεντολογίας, ΚΕΦΕ, η οποία αυτές τις ημέρες στη Γαλλία και Γερμανία δικάζεται για εγκλήματα. Επειδή τα ασύστολα ψεύδη του κυρίου Τάκη Αλεξίου δημοσιεύθηκαν στην εφημερίδα σας, φίλο του Σαββάτου 12 Οκτωβρίου 1996, θέλουμε προς αποκατάσταση της αληθείας, η οποία με τρόπο βάναυσο επλήγει, και προς ενημέρωση των αναγνωστών σας να σας δηλώσουμε τα εξής. Πρώτον, η απολογητική και εν γέννη ποιμαντική εργασία του μακαριστού πατρός Αντωνίου Αλεβιζοπούλου, γραμματέως της Συνοδικής Επιτροπής της Εκκλησίας της Ελλάδος επί των αιρέσεων μέχρι της κοιμήσεώς του, δεν ήτο ατομική του υπόθεσης, αλλά εγίνετο κατανάθεση και εντολή της Ιεράς Συνόδου,
της Εκκλησίας της Ελλάδος, η οποία κατ' επανάληψην εξέφρασε την ευαρέσκεια και εμπιστοσύνη της προς το πρόσωπό του. Επιπλέον δε, είχε και πανορθόδοξον συνένεσιν και κάλυψην, καθότι συνετώνιζε την εργασία αυτήν εις πανορθόδοξον επίπεδον με τας ευλογίας των προκαθημένων όλων των ορθοδόξων εκκλησιών. Δεύτερον, επειδή ο κύριος Τάκης Αλεξίου ισχυρίζεται ψευδός ότι ο κατάλογος των οργανώσεων που είναι ασυμβίβαστες, που χαρακτηρίζονται ως ασυμβίβαστες με την ορθόδοξο πίστη, δεν ενεκρίθη δήθεν υπό τη Ιερά Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, σας πληροφορούμε ότι ο εν λόγω κατάλογος ενεκρίθη και δια του υπαριθμών τάδε εγκυκλίου σημειώματος εκκοινοποιήθη εις τους σεβασμιωτάτους ιεράρχας. Γενικώς, τα ψεύδη του κυρίου Τάκη Αλεξίου ανασκευάζονται εις το βιβλίο «Ναζισμός με άλλο πρόσωπο» του πατρός Αντωνίου Αλεβιζοπούλου, το οποίο εκυκλοφόρησε λίγες ημέρες μετά την κοίμησή του. Τέλος, προς ενημέρωση των αναγνωστών της εφημερίδος σας, επισημαίνουμε το βασικό δόγμα της αιεντολογίας, κέφε, ότι όποιος ασκεί κριτική είναι ναζιστής και εγκληματίας. Κάτω από το πρίσμα αυτό ερμηνεύεται η εκστρατεία λάσπης εναντίον του πατρός Αντωνίου Αλεβιζοπούλου ακόμη και μετά την κοίμησή του. Και ότι θα μπορεί να βρίσκεται στην πρωτοπορία και να συνεχίζει την προσφορά της αυτή, ιδιαίτερα προς τις αδελφές εκκλησίες της Ανατολικής Ευρώπης, των Βαλκανίων και της Ρωσίας, οι οποίες υφίστανται την πιο έντονη επίθεση των ποικιλονίμων αιρέσεων και παραθρησκευτικών ομάδων που εκμεταλλεύονται τις ιδιάζουσες συνθήκες μέσα στις οποίες έζησαν κατά το παρελθόν. Στο έργο της αυτό η Εκκλησία της Ελλάδος, με τη συνεργασία των πολυτίμων συνεργατών της ΠΕΡ, θα προσπαθήσει, εξαντλώντας όλες τις δυνατότητές της και την μακρόχρονη εμπειρία της, να προσφέρει πληροφορίες, συμβουλευτικές γνώμες, υλικό ή ό,τι άλλο μπορέσει για να διευκολύνει το έργο των αδελφών εκκλησιών και να στηρίξει τις υποδομές που χρειάζονται για την πραγματοποίησή του. Αυτά όλα σαν μια εισαγωγή και ένα πρώτο σημείο των όσων θα ήθελα να πω. Δεύτερον, περαιτέρω θα ήθελα να υπογραμμίσω μερικά σημεία τα οποία πιστεύω ότι θα ενισχύσουν την πανορθόδοξη συνεργασία μας, μερικά από τα οποία δεν προτείνονται για πρώτη φορά εδώ. Πρωτίστως, θέλω να σημειώσω ότι εφέτος, στην συνδιάσκεψή μας, λόγω της αποστάσεως, δεν κατέστη δυνατόν να συμμετέχουν όλοι οι συνεργάτες που μας συμπαρίστανται στο έργο εντός του ελλαδικού χώρου και είναι πολλοί. Περισσότεροι και από 60 ή και 80. Αυτή την έλλειψη ήδη την καλύψαμε εν μέρη με το τρίτο ποιμαντικό συνέδριο που συνεκλήθη στην Μονή Πεντέλης τον Μάιο και στο οποίο συμμετείχαν 42 εκπρόσωποι ιερών Μητροπόλεων της Ελλάδος και 50 περίπου συνεργάτες εξ Αθηνών. Και στο μέλλον, κατά τον ίδιο τρόπο, θα καλυφθεί ίσως και καλύτερα το έργο αυτό. Βεβαίως, πάρα πολλές σκέψεις και προτάσεις μπορεί να βρει κανείς μελετώντας τα πρακτικά και ιδιαίτερα τις προτάσεις των προηγουμένων συνδιασκέψεών μας και μάλιστα της τελευταίας η οποία έγινε στην Αλίαρτο τον περασμένο Σεπτέμβριο. Η 7η συνδιάσκεψη της Αλίαρτου. Σε 91 σημεία, 91 σημεία, ακάματος αυτός ο μακαριστός πατήρ Αντώνιος είχε διαγράψει όλους τους τομείς και τις δυνατότητες της διορθοδόξου και διεθνούς συνεργασίας, λες και μας άφηνε την πνευματική του διαθήκη. Χωρίς αμφιβολία, μέσα σε αυτά διαπιστώνονται η αποφασιστική συμβολή, οι σοφές προβλέψεις
και η εμπειρία και η αγωνία του πατρός Αντωνίου, που όπως θυμίστε πολλοί από εσάς μας είχε πει τότε εκείνο το τρομερό «για μένα ετελείωσε, είναι η τελευταία μου φορά», μας είχε πει το Σεπτέμβριο στην Αλία. Με την εμπειρία του παρελθόντος και τις διαπιστώσεις των τελευταίων ετών, θα μπορούσαμε να παρατηρήσουμε ότι οι επιμέρους προτάσεις μπορούν να ελπίζουν σε μια πραγματοποίησή τους μόνον εάν γίνει συντονισμός της προσπαθίας μας και αν δώσουμε την απαραίτητη προσοχή σε μερικές πρακτικές μεν, αλλά πολύ βασικές προϋποθέσεις υποδομής. Θα αναφέρω επιγραμματικά και σύντομα εν είδη προτάσεων 10 από αυτές τις οποίες θεωρώ βασικές προϋποθέσεις υποδομής. Πρώτον, σε κάθε αυτοκέφαλη Ορθόδοξη Εκκλησία είναι ανάγκη να οργανωθεί συνοδική επιτροπή ανάλογη με εκείνη της Εκκλησίας της Ελλάδος, με προεκτάσεις σε όλες τις Μητροπόλεις και τις Ενορίες, αν είναι δυνατόν. Αυτή η Συνοδική Επιτροπή πρέπει να έχει συχνή επαφή με τη Συνοδική Επιτροπή της Εκκλησίας της Ελλάδος και με τις Συνοδικές Επιτροπές των λοιπόν Ορθοδόξων Εκκλησιών. Δεύτερον, στις συνδιασκέψεις μας είναι αναγκαίο να παίρνουν μέρος πάντοτε μόνιμοι οι ίδιοι εντεταλμένοι των Εκκλησιών. Και τούτο για να είναι ήδη ενημερωμένοι πάνω στα θέματα και να υπάρχει η συνέχεια της καταρτήσεώς τους. Αλλιώς δυσχεραίνει το έργο μας, αλλά και δεν μπορεί να αποδώσει η εργασία στις κατατόπους Εκκλησίες. Τρίτον, η ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ μας δεν πρέπει να γίνεται μόνο στις συνδιασκέψεις αυτές. Εφόσον υπάρχουν προβλήματα και κυρίως εφόσον παρουσιάζονται νέες ομάδες ή περιπτώσεις, πρέπει αυτά να γνωστοποιούνται και στις λοιπές εκκλησίες εγκαίρως, ώστε όχι μόνο να ενημερώνονται, αλλά και να είναι προετοιμασμένες να αντιμετωπίσουν ενδεχομένως την παρουσία παρομοίων νέων ομάδων και στη δική τους πνευματική δικαιοδοσία. Τέταρτον, προς τούτο θα βοηθήσει νομίζω και η κυκλοφορία του περιοδικού «Διάλογος», αν όχι ολοκλήρου αλλά σε σύντμηση, σε συντετμημένη έκδοση, που εκδίδεται από τον Διορθόδοξο Σύνδεσμο Πρωτοβουλειών Γονέων εκτός της ελληνικής και στην αγγλική γλώσσα. Έτσι θα υπάρχει η δυνατότητα να αποστέλλεται όχι μόνο στις αδελφές εκκλησίες, αλλά και στο εξωτερικό, όπου υπάρχουν σύλλογοι πρωτοβουλειών γονέων. Πέμπτον, πρέπει να γίνει προσπάθεια δημιουργίας πρωτοβουλίας, συλλόγων πρωτοβουλίας γονέων σε όλες τις ορθόδοξες χώρες, με μορφή ανεγνωρισμένων σωματείων, σύμφωνα με τους νόμους κάθε κράτους, και με συμμετοχή συνεργατών της Εκκλησίας, γονέων και πρώην θυμάτων, επάνω στο πρότυπο της Πανελληνίου Ενώσεως Γονέων της Ελλάδος. Εδώ πρέπει να επιστήσω όμως την προσοχή σας πάνω σε δύο σημεία. Πρώτον, ότι οι πρωτοβουλίες αυτές πρέπει να διαπνέονται από ορθόδοξο φρόνημα και να βρίσκονται σε αγαστή συνεργασία με την Εκκλησία. Και τούτο διότι δυστυχώς στο εξωτερικό, ενώ στις μη ορθόδοξες χώρες, δεν είναι όλες οι πρωτοβουλίες διατεθειμένες να συνεργαστούν με την Εκκλησία. Η ομολογία του. Ή δεν θέλουν να δουν το πρόβλημα και από τη θρησκευτική του πλευρά. Και δεύτερο, διότι στο εξωτερικό άρχισαν ήδη να συγκροτούνται ψευδεπίγραφοι σύλλογοι πρωτοβουλίας γονέων δήθεν για την αντιμετώπιση των αιρέσεων, ενώ είναι στην πραγματικότητα όργανα των ιδίων των αιρέσεων. Εμείς στην Ελλάδα πρέπει να ομολογήσουμε ότι έχουμε μια αρμονική και καρποφόρα συνεργασία με την Πανελλήνια Ένωση Γονέων. Και εδώ οφείλω να ευχαριστήσω και δημοσίως τον Πρόεδρο, το Διοικητικό Συμβούλιο και τα μέλη της ΠΕΚ για την πολύτιμη προσφορά τους προς την Εκκλησία και να τους συγχαρώ για το καρποφόρο έργο τους. Έκτον, από κάθε Εκκλησία πρέπει να αναζητηθούν οι τρόποι και οι δυνατότητες που παρέχουν τα συντάγματα και οι νόμοι κάθε χώρας για την ενημέρωση της πολιτείας πάνω στην απειλή και τους πραγματικούς σκοπούς των αιρέσεων,
αλλά και τη συνεργασία με αυτή όπου και όπως είναι αυτό δυνατόν για την αντιμετώπιση του προβλήματος και ως κοινωνικού. Οδόξου μηνύματος και των δυνατοτήτων που παρέχει αυτό για την πραγματική επίλυση των προβλημάτων του συγχρόνου ανθρώπου. 8. Πρέπει να ενημερωθούν οι ιεράρχες των Ορθοδόξων Εκκλησιών ότι άρχισαν ήδη να παρουσιάζονται πρακτικά ποιμαντικά προβλήματα από τη δραστηριότητα των νεοφανών αιρέσεων. Έχουμε φερρυπίν περιπτώσεις όπου ως ανάδοχοι παρίστανται μέλη ομάδων ασυμβίβαστων προς την Ορθόδοξη πίστη ή συνάπτονται γάμοι με μέλη παραχριστιανικών ή εξωχριστιανικών ομάδων. Έχουμε συγκεκριμένα τέτοια παραδείγματα τα οποία ασφαλώς συμβαίνουν λόγω αγνίας των εφημερίων και των ποιμένων. Παραδείγματος χάρη, ο πρόεδρος του Ινστιτούτου Παραψυχολογίας Αθηνών, ο Βουλούκος, θέλησε να γίνει ανάδοχος σε βάπτιση, την οποία και ματαιώσαμε. Η κυρία Διαμαντάρα, πρόεδρος του ΚΕΦΕ της Εντολογίας στην Ελλάδα, η ίδια μου είπε και ομολόγησε ότι έκαμε γάμο στην εκκλησία μας, και μάλιστα ενώπιον του δικαστηρίου την περασμένη Δευτέρα, που ήταν και αυτή παρούσα, της είπα ότι αυτό που κάνατε δεν ήταν μια έντιμη πράξη, διότι ξεγελάσατε τον εφημέριο της εκκλησίας μας. Επίσης, πέρυσι θυμάμαι τη Μεγάλη Τρίτη, ματαιώσαμε την τελευταία στιγμή σε Ναό των Αθηνών την έτοιμη κηδεία αρχηγού παραθρησκευτικής οργανώσεως του Διονύση Δόριζα, ο οποίος ήταν ο Μεσσίας του εσωτερικού χριστιανισμού. Ακόμα ζητείται η τέλεση θείας λειτουργίας για λογαριασμό παραθρησκευτικών ομάδων, όπως συχνά έκανε ο Παναγιώτης Τουλιάτος, αρχηγός της αποκρυφιστικής οργανώσεως Ήλιον Φως, ο οποίος έχει μάλιστα σύρει στα δικαστήρια κάποια από τις συνεργάτριές μας, και 29 του μηνός θα πάω και εκεί ως εκπρόσωπος της Συνόδου να καταθέσω σαν μάρτυρας για την υπερασπίσεως της συνεργάτριας. Επίσης, ιδρύουν ακόμα και ναούς, όπως συμβαίνει με την ομάδα ομακοίων του Μακαρίτη του Μαριωρή. Τι θα κάνουμε σε αυτές τις περιπτώσεις? Δεν έχουμε εμείς κανένα δικαίωμα να πάρουμε μόνοι μας την απόφαση. Πρέπει να αποφασίσουν οι ιεραρχίες μας γι' αυτό. 1. Όπως είπα και στην εισήγησή μου, δεν ξέρω αν τα είπα γιατί δεν τα είπα, κατά την έναρξη της συνδιασκέψεως, η τροπή των πραγμάτων μας επιβάλλει τη νομική υποδομή της εργασίας μας. Η νομική κάλυψη των υπευθύνων και των συνεργατών είναι απολύτως απαραίτητη. Είναι ακόμη απαραίτητη και η δημιουργία ομάδων νομικών σε κάθε ορθόδοξη χώρα, ώστε να ενημερωθεί και ο νομικός κόσμος, δικαστές και δικηγόροι, πάνω στο πρόβλημα αυτό. Στην Αθήνα έχουμε την ευλογία να λειτουργεί, και αυτό μεταξύ των επιτευγμάτων του Πατρός Αντωνίου, μια τέτοια ομάδα με επίλεκτους επιστήμονες του χώρου αυτού, μερικοί από τους οποίους θα είναι και οι συγγητές μας ή μέλη της συνδιασκέψεώς μας αυτές τις μέρες. Με πολύ χαρά δε πληροφορηθήκαμε ότι και εδώ υπάρχει μια αντίστοιχη τέτοια ομάδα. Θα ήταν ευχής έργο εάν θα μπορούσε να συγκροτηθεί μια διορθόδοξη ομάδα νομικών, και ότι ασφαλώς θα υπάρξουν ασυμφωνίες που προέρχονται από τη διαφορά των νομικά και συνταγματικά ισχυόντων σε κάθε χώρα, εν τούτης η ανταλλαγή πείρας, απόψεων και τρόπου αντιμετωπίσεως των κατά καιρούς περιπτώσεων τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό θα βοηθήσουν αποφασιστικά. Και 10, πρέπει να υπογραμμίσουμε ότι είναι ανάγκη οι αποφάσεις και τα πορίσματα των συνδιασκέψεών μας να προωθούνται προς την Ιερά Σύνοδο Εκάστης Ορθοδόξου Εκκλησίας με ειδική έκθεση του εντεταλμένου της και με την παράκληση όπως τα πορίσματα αυτά προωθούνται και προς τους σεβασμιωτάτους ποιμενάρχες εκάστης εκκλησίας, ώστε να φτάσουν ή δυνατόν και σε κάθε ενορία. Τέλος, θα ήθελα να κλείσω τις σκέψεις μου πάνω στους τρόπους πραγματοποιήσεως της πανορθοδόξου συνεργασίας μας με την σημαντική και βασική επισήμαση που γράφηκε και στο υπαριθμό 35 σημείο των προτάσεων της προηγουμένης συνδιασκέψεώς μας, ότι δηλαδή
πρέπει να αποφύγουμε τον κίνδυνο εκοσμικεύσεως του ποιμαντικού μας έργου με την πρόσληψη εξορθοδόξων μοντέλων αντιμετωπίσεως των προβλημάτων αυτών, όπως ήδη έγινε σε ορισμένες ορθόδοξες χώρες. Ακόμη θέλω να υπενθυμίσω τα λόγια του Πατρός Αντωνίου στην τέταρτη συνδιάσκεψη της Ναυπάχου. Οι άνθρωποι της Εκκλησίας και άλλοι δημόσιοι φορείς δεν φαίνεται να έχουν αντιληφθεί τον κίνδυνο που απειλεί τις πνευματικές μας αξίες και τον πολιτισμό μας, που προέρχεται από τις ποικίλες εξωχριστιανικές και εξωευρωπαϊκές, φουνταμενταλιστικές και άλλες τάσεις. Στις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης κυριαρχεί σύγχυση ως προς την ποιότητα του προσφερομένου μηνύματος από μέρους τέτοιων ομάδων. Έχοντας αυτά υπόψη, αδελφοί μου, αντιλαμβανόμαστε ότι όλα όσα πιο πάνω ανέφερα, αλλά και πολλά άλλα ακόμη, είναι ανάγκη να γίνουν ώστε να προωθηθεί η κοινή ποιμαντική στρατηγική της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας για την αντιμετώπιση του σοβαρού προβλήματος των συγχρόνων αιρέσεων και της παραθρησκείας. Ευχαριστώ. Μετά την εισήγηση του πατρός Κυριακού Τσουρού, το λόγο έχει ο πατρίς Χριστοφόρος Τσιάκας με θέμα ψυχικές αλλοιώσεις από ολοκληρωτικές εξαρτήσεις. Είμαστε μάρτυρες αυτού των αμφισβήτητου γεγονότος. Τα διάφορα θρησκευτικά κινήματα και οι αιρέσεις που δραστηριοποιούνται στο δικό μας χώρο αποτελούν μια πραγματική απειλή, αποκρύπτοντας τους πραγματικούς σκοπούς τους και ενδυόμενοι το προσωπείο της κοινωνικής, πολιτικής, οικονομικής ή και πνευματικής προσφοράς, προσπαθούν να εγκλωβίσουν τα θύματα τους μέσα στα πλοκάμια των οργανώσεών τους. Επίσης, πολλές φορές ακούγεται το παράπονο κατηγορό πολλών ανθρώπων ότι δεν τους προσφέραμε ουσιαστική βοήθεια όσον αφορά τις πνευματικές τους ανάγκες ή τα υπαρξιακά τους προβλήματα. Το παγκόσμιο σκηνικό των αιρέσεων και της παραθρησκείας θα αναπτύξει η κυρία Ντίνα Παπαθανασοπούλου. Πολλοί λένε τώρα τελευταία ότι οι διάφορες λατρείες και οι παραθρησκευτικές ομάδες έχουν εξασθενήσει και δεν αξίζει καν τον κόπο να ασχολούμεθα μαζί τους. Να μου επιτραπεί να πω ότι όσοι ισχυρίζονται αυτό αγνοούν την πραγματικότητα και ότι η αντίληψή τους σε αυτόν τον τομέα υστερεί ή μάλλον είναι πολύ επιπόλαιη. Απόδειξη δε του πόσο επικίνδυνες θεωρούνται οι λατρείες στο εξωτερικό είναι το γεγονός ότι στη Γαλλία, στις 29 Ιουνίου 1995, το Γαλλικό Κοινοβούλιο ψήφισε ομοφόνως την ίδρυση ενός παρατηρητηρίου που θα έχει ως σκοπό την έρευνα του φαινομένου των λατριών και θα πρέπει να προτείνει, εντός εισαγωγικών τώρα θα τα πω αυτά, εάν χρειάζεται μια προσαρμογή των υφισταμένων νόμων για να αντιμετωπιστεί η κατάσταση. Μπορείτε παρακαλώ να μιλάτε πιο ξανά, που δεν είναι προηγουμένο και δεν μπορώ να ακούω τον εαυτό μου σας μιλήσει. Μετά από 6 μήνες, στις 10 Ιανουαρίου 1996, τα πορίσματα της έρευνας έγιναν γνωστά και στις 7 Μαΐου 1996, το Γαλλικό Υπουργικό Συμβούλιο υιοθέτησε διάταγμα ιδρύσεως Διυπουργικού Παρατηρητηρίου επί των Καταστροφικών Λατριών. Η ετήσια έκθεση θα δίδεται στον Πρωθυπουργό, ο οποίος θα την διαβιβάζει στο Κοινοβούλιο. Για πρώτη φορά στη Γαλλία δεσμεύονται προσωπικώς ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας και ο Πρωθυπουργός για την αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος. Το γεγονός που όθησε τη γαλλική κυβέρνηση να λάβει αυτά τα μέτρα ήταν προφανώς η τραγωδία που έπληξε τον Δεκέμβριο του 1995 τη Γαλλία, όταν 16 Γάλλοι οπαδοί του Λιουκ Ζουρέ, του αρχηγού του τάγματος του Ναού του Ηλίου, βρέθηκαν δολοφονημένοι στο δάσος Βεκόρ κοντά στην Γρενόβλη, Γερμανία, τις οποίες η Ομοσπονδιακή Βουλή συγκρότησε μια επιτροπή μελών όλων των κομμάτων, αποτελείται από 11 μέλη του Κοινοβουλίου και 11 ανεξάρτητους εμπειρογνώμενες, με στόχο την έρευνα των προβλημάτων που δημιουργούν οι λατρείες και οι ψυχολατρείες. Τα πορίσματά τους πρέπει να κατατεθούν στη Βουλή την άνοιξη του 1998.
Επίσης στη Λειψία μεταξύ 29-31 Τρίτου 1996 έγινε μια συνδιάσκεψη που οι οργανωτές της την ονόμασαν Colloquium, δηλαδή ακαδημαϊκή συνδιάσκεψη στην οποία έλαβαν μέρος εκπρόσωποι της Εκκλησίας, πολιτικοί και οι ανεξάρτητες πρωτοβουλίες πολιτών. Μεταξύ των πολιτικών ήσαν και η Ρενάτε Ρένεπα, μέλος της Ομοσπονδιακής Βουλής και το άτομο που προείσταται της Επιτροπής των Μελών του Κοινοβουλίου για την έρευνα που αναφέρθηκε πιο πάνω. Ας ρίξουμε τώρα μια συνοπτική ματιά στο τι συμβαίνει παγκοσμίως στον χώρο των λατριών και στον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζονται από διάφορες χώρες. Στην Αγγλία, ο παγανισμός προστέθηκε στις θρησκείες που επιτρέπεται στους φυλακισμένους να τις ακολουθούν. Έτσι λοιπόν, το Υπουργείο Εσωτερικών δέχτηκε τον παγανισμό σαν πραγματική πίστη. Η συμφωνία έγινε μετά από αίτηση κρατουμένου στη φυλακή Everthorpe να δει έναν παγανιστή θρησκευτικό αρχηγό. Οι μάρτυρες του Ιεχωβά έτυχαν ευμενούς αποφάσεις του Ανωτάτου Δικαστηρίου των Ηνωμένων Πολιτειών, όταν το δικαστήριο δέχτηκε ότι η σωτήρια επέμβαση μεταγγίσεως αίματος από κάποιο νοσοκομείο σε μια γυναίκα μάρτυρα του Ιεχωβά, η οποία όμως την αρνήθηκε για θρησκευτικούς λόγους, ήταν παραβίαση των θρησκευτικών της πεποιθήσεων. Επιμηγορία τυχαίου θανάτου επίσης καταγράφηκε για ένα 17χρονο μάρτυρα του Ιεχωβά, που αρνήθηκε μετάγγιση αίματος για θρησκευτικούς λόγους μετά από ατύχημα που είχε όταν η μοτοσυκλέτα του συγκρούστηκε με αυτοκίνητο. Ο ανακριτής των ευθυμιδίων θανάτων, Μάικλ Σέφιλ, είπε στους ενόρκους ότι τα τραύματα της συγκρούσεως ήταν η αιτία του θανάτου. Αλλά ένας γιατρός είπε ότι όταν τον έφεραν στο νοσοκομείο, ο νεαρός είχε τις αισθήσεις του και αιμορρογούσε πολύ. Όμως, μία μετάγγιση αίματος πιθανώς θα έσωζε τη ζωή του. Αυτές είναι αναρρύθμιτες και δεν υπάρχει τομέας στον οποίο δεν έχει διεισδύσει. Από καλλιντικά μέχρι πολεμικές τέχνες, το Τάι Βαντό είναι του Μουν, και από εφημερίδες στην Washington Times στις Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ ακόμη και στην Κύπρο εκδίδει την οικονομική εφημερίδα Middle East Times με σαφέστατο φιλοτουρκικό προσανατολισμό. Μεταξύ των κοινωνικών και πνευματικών αλλοιώσεων που προσπαθεί να επιβάλλει στην κοινωνία παγκοσμίως, είναι και η συγγραφή της Παγκόσμιας Αγίας Γραφής, η οποία έχει εκδοθεί και με την οποία προσπαθεί να επιβάλλει αυτή είναι η παγκόσμια αγία. Ο πολιτισμού μπορεί να ξαναεγκαθιδρυθεί η τάξη και η ιεραρχία στη Δύση, γιατί στην Ανατολή υπάρχει μια σταθερή ιδεολογική θεμελίωση για την οικογένεια και την κατηγόρητη τάξη. Δυστυχώς δεν έχει πέσει στην αντίληψή μας αν αυτό το έργο έχει επιτευχθεί. Πάντως, οι πολιτικοί που εμφανίζονται στο πλευρό του αυξάνουν. Έχουμε λοιπόν τον πρώην πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, George Bush, και τη σύζυγό του, Μπάρμπαρα, να έχουν εμφανιστεί επανειλημμένα μαζί με αυτόν και τη σύζυγό του, Χατζά Χανμούν. Συγκεκριμένα, ο κύριος Bush έκανε 11 εμφανίσεις ως ομιλητής με την Συνομοσπονδία Γυναικών για την Παγκόσμια Ειρήνη, που έχει ως πρόεδρό της την κυρία Μουν. Στην περίφημη guest list του Μουν προσετέθηκε τώρα και ο Sir Edward Heath της Αγγλίας. Τον περασμένο χρόνο ο Μουν πήγε στην Πολωνία και στον τελευταίο μαζικό γάμο που έγινε στη Σεούλ υπήρχαν και 200 Πολωνοί. Όμως είχαμε μια μικροεπανάσταση στην τέλεια οικογένεια που υποτίθεται ότι είναι η οικογένειά του. Η μία του η κόρη, η Γη Τζιν, κατήγγειλε τον πατέρα της ότι δεν φροντίζει τους οπαδούς του και μια άλλη, η Σαν Τζιν, εγκατέλειψε το σύζυγό της μετά από την ευλογία που έλαβε από τον πατέρα Μουν και άλλαξε και το όνομά της. Όμως η δυναμική βάση, οι επιχειρήσεις, οι τέχνες, οι εφημερίδες κλπ. Παραμένουν και ο Μουν είπε στους οπαδούς του να προετοιμαστούν για τη μεγάλη έφοδο που θα γίνει σε μια πόλη μοντέλο στη Βραζιλία. Από τη Βραζιλία έχουμε και το εξής. Το Berliner Dialogue αναφέρει ότι κατά τη διάρκεια των συγκεντρώσεων ομάδων του νέου πεντηκοστιανού Μακέντο στη Βραζιλία, ο Μακέντο υπολογίζεται ότι έχει 3,5 εκατομμύρια οπαδούς, επικρατεί μεγάλος ενθουσιασμός, γλωσσολαγιές, υψώνουν πλαστικά ασημένια σπαθάκια στον αέρα και δηλώνουν όλοι μαζί ναι στο ερώτημα του ποιμένος, είσαστε έτοιμοι να σφάξετε τους απίστους
Εδώ εννοούμε όλους τους καθολικούς που θεωρούνται ειδωλολάτρες. Το κίνημα έχει τεράστια πολιτική επιρροή και ο Μακέντο, που ζει στην Αμερική, διευθύνει τους ποιμένες του από εκεί και έχει αρχίσει να χρησιμοποιεί ευρύτατα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, του δικού τους Freedom. Ένα αμερικανικό δικαστήριο υποστήριξε μια προηγούμενη απόφαση δικαστηρίου, σύμφωνα με την οποία μια ομάδα αντιθρησκευτικών αποπρογραμματιστών υποχρεούται να πληρώσει 3.185.000 λίρες αποζημίωση σε έναν χριστιανό, γιατί θεωρούν, λένε για να καλύψουν σε αυτούς τους, ότι είμαστε κι εμείς χριστιανοί, οι σανιωτολόγοι, που τον είχαν απαγάγει και που είχαν επιτεθεί σε μια προσπάθεια να καταστρέψουν τις προσωπικές του πεποιθήσεις. Σύμφωνα με τη σανιωτολογία, αυτή η απόφαση ήταν μια προειδοποίηση στους συνδέσμους της CAN, Cult Awareness Network, στην Αγγλία, οι οποίοι με παρόμοιες μυσαλόδοξες πρακτικές και με προκατάληψη κάνουν εγκληματικές ενέργειες τώρα τελευταία. Οι πάντες που τους επιτίθενται είναι εγκληματίες. Τους εκευρύκε τις υπογραφές και τα ονόματα των ατόμων και ειδοποιεί τον κάθε ένα ξεχωριστά ότι θα τους μηνύσει εάν δεν υπογράψουν ένα άλλο χαρτί στο οποίο να λένε ότι επιέστησαν να υπογράψουν αυτό το χαρτί. Σε δύο άρθρα που δημοσιεύτηκαν στη γερμανική εφημερίδα Die Zeit, 1698-96, το μεν ένα είναι γραμμένο από τον Ludwig Zingele και αναφέρεται σε αυτό ότι το Hollywood, που παραμένει το παγκόσμιο σύμβολο του αμερικανικού ονείρου, απειλεί να εξελιχθεί σε Hubbardwood. Σας δείχνω την Hollywood, Hubbardwood, είναι της εφημερίδας Die Zeit. Ένα σκίτσο. Το άρθρο τελειώνει ως εξής. Επειδή όμως η στρατηγική τους αυτή δεν σταματά τη ροή πληροφοριών μέσω του ίντερνετ, οι σαϊεντολόγοι χρησιμοποιούν εντωμεταξύ προφανώς πιο λυσαλές μεθόδους μέσω κομπιούτερ. Συμμετέχοντας στο ηλεκτρονικό φόρουμ με θέμα παλαιός θρησκεία Scientology, αναφέρουν ότι οι επικριτικές μελέτες ή σχόλια σβήνονται τακτικά από οπαδούς του Harvard, γνώστες του ίντερνετ, με τεχνικά τεχνάσματα. Και προλίγων ημερών, οι επικριτές της Scientology δέχτηκαν τέτοιους ψηφιακούς ρήπους μέσω του ίντερνετ, ώστε ήταν αδύνατη πλέον οποιαδήποτε λογική συζήτηση. Τέτοιου είδους είναι η ελευθερία την οποία πρεσβεύουν οι Scientologists. Ο Ogilvy Grant δήλωσε ότι «κρατώ την πίστη της λατρείας, ποτέ δεν την απαρνήθηκα. Νομίζω ότι ο πατέρας μου πρέπει να το αποδεχτεί. Είμαι 30 χρονών και θα ζήσω τη ζωή μου όπως τη θέλω». Ο Ρέιντ Χέιβεν έκανε πολλά πανάκριβα δώρα στον Μαχάμεντ Άλι, τον Σούφι δάσκαλό του, και σκεπτόταν να παραδώσει στη σέκτα την κτηματική του περιουσία των 186.000 στρεμάτων, που ανέρχεται στο ποσό των 40 εκατομμυρίων λιρών Αγγλίας ή 15 δισεκατομμύρια δραχμές. Ένας άλλος οπαδός των Ναξπαντή Σούφης είναι ο γνωστός pop star Cat Stevens, ο οποίος έλκει την καταγωγή του από την Κύπρο. Επίσης, μεγάλη προσπάθεια εξισλαμισμού Ελλήνου της παροικίας του Λονδίνου καταβάλλεται από το Ισλαμικό Κέντρο που βρίσκεται εκεί και το οποίο χρηματοδοτείται από τον Σουλτάνο του Μπόρνεο, τη Σαουδική Αραβία, τη Μαλαισία και τα Αραβικά Εμμυράτα. Φυσικά, στον τομέα αυτό η Ελλάδα δεν έχει μείνει άθικτη. Συγκεκριμένος δάσκαλος, ο κύριος Αλεξίου, έχει διασυνδέσεις με ανώτερα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας μας, όπου διοργανώνουν από κοινού συμπόσια και συναντήσεις, καθώς αρέσκονται να λένε την από κοινού συνεργασία τους. Με την ονομασία «Ανθρώπινα δικαιώματα χωρίς σύνορα», «Human Rights Without Frontiers», εκδίδεται ένα περιοδικό με έδρα της Βρυξέλλης, το οποίο έφτασε στα χέρια μου πριν λίγες μέρες. Σκοπός του περιοδικού, κατά τη γνώμη μου, είναι να διαβρώσει οτιδήποτε έχει απομείνει ακόμη σωστό στον κόσμο. Θα σας διαβάσω ορισμένα μόνο αποσπάσματα από το άρθρο που έγραψε σε αυτό το τέχος ο πρόεδρος του, Willy Fautre, του οποίου ο τίτλος είναι «Λατρείες, νέες θρησκευτικές κινήσεις ή θρησκείες, μια προοπτική ανθρωπίνων δικαιωμάτων». Συμπόσιο με θέμα «Πνευματική αναζήτηση στο κατόφλι της Τρίτης Χιλιετηρίδας». Αυτό οργανώνεται από όλες τις ομάδες, τις μεταφυσικές, αποκριφιστικές ομάδες που βρίσκονται στην Ελλάδα και προσπαθούν να δημιουργήσουν αυτό τον συνασπισμό για να αντιμετωπίσουν, όπως λένε, οι συμμετέχοντες στην κίνηση πιστεύουν στην ανάγκη κοινής δράσης και υπεύθυνης συμμετοχής
τις εξελικτικές διαδικασίες της ανθρώπινης φύσης. Και ο καθένας έχει μέσα του τον μονοπάτι το οποίο αυτός θα κρίνει ότι του ταιριάζει και ούτω καθεξής. Τελειώνοντας, θα ήθελα να πω ότι η προσοχή μας δεν πρέπει να στρέφεται τώρα μόνο προς ορισμένες λατρείες και παραθρησκευτικές ομάδες, αλλά προς το κοινό μέτωπο που οργανώνουν όλοι μαζί κοπτόμενες για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Πράγμα το οποίο στοχεύει στην πλήρη υποταγή των νομοθεσιών των κρατών στις δικές τους επιδιώξεις, οι οποίες δεν έχουν να κάνουν με ανθρώπινα δικαιώματα, αλλά με πλήρη υποταγή στη θέλησή τους για την επιβολή των δικών τους κοσμοθεωριών και της νέας εποχής ή νέας τάξης πραγμάτων που ακούμε τόσο. Πραγματικά μένουμε έκπληκτοι από όσα ακούσαμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Προσπερνώς ακολουθήσαμε. 17-1996. Τρίτη μέρα της συνδιασκέψεως, τον λόγο έχει ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Ουλομόουτς, Τσεχία-Σλοβακία, Χριστοφόρος, ο οποίος προεδρεύει τη συνεδρίας και παρουσιάζει τον πατέρα Βαρνάβα Λαμπρόπουλο. Η οριοθέτηση της Ορθοδόξου Πίστεως, πρωταρχικό, τιμαντικό καθήκον, σας παρακαλώ. Τότε είχε ρίσο ο Αγκαλιστός Πατριαντώνης πρώτης κοιμήσεώς του και είναι η οριοθέτηση του Ορθοδόξου Πίστεως πρωταρχικό ποιμαντικό καθήκον. Θα αρχίσω με μία ιστορία από το γεροντικό. Στο γεροντικό μιλάει για κάποιον Αβά Ιάκωβο, ο οποίος ζούσε σε μια σκήτη με δύο εκκλησίες. Την μια εκκλησία την είχαν οι Ορθόδοξοι και την άλλη οι αιρετικοί αποσχιστές, δηλαδή οι μονοφυσίτες. Ο Αβάς Ιάκωβος κοινωνούσε στην Εκκλησία των Ορθοδόξων, αλλά επειδή είχε τη χάρη της ταπεινοφροσύνης, τον αγαπούσαν όλοι και ήθελαν όλοι να τον έχουν με το μέρος τους. Πήγαιναν οι Ορθόδοξοι και του έλεγαν: «Πρόσεξε, Αβά Ιάκωβε, μη σε απατήσουν οι αιρετικοί και σε ελκύσουν εις την κοινωνία αυτών». Πήγαιναν και οι αιρετικοί και του έλεγαν: «Αν κοινωνείς, Αβά, με τους διθυσίτες», έτσι έλεγαν τους Ορθοδόξους, «θα χάσεις την ψυχή σου». Ο καημένος ο πατήρ Ιάκωβος, ακέραιος όν και στενοθής εκ των λεγωμένων αυτό εξαμποτέρων, επειδή τα βρήκε σκούρα, βρέθηκε σε απορία και επειδή ήξερε ότι χωρίς την αλήθεια της πίστεως όλοι οι ασκητικοί του αγώνες θα πάνε χαμένοι, ότι δηλαδή η ορθή πίστη είναι το θεμέλιο της πνευματικής ζωής, πλήστηκε στο κελί του, ντύθηκε τα εντάφια σπάργανά του, τα εντάφια σάβανά του και κάνοντας αυστηρή νηστεία άρχισε να παρακαλεί το Θεό να του αποκαλύψει ποιοι έχουν την αλήθεια. Και τόσο εξαντλήθηκε από την νηστεία που δεν μπορούσε να σηκωθεί από το έδαφος. 40 μέρες έμεινε σε αυτή την κατάσταση και τότε του παρουσιάζεται ο Χριστός και τον ρωτάει τι θέλει. Ο Άγιος του απάντησε: «Δέσποτα, συ γνωρίζεις τι μου συμβαίνει». Και του εξέθεσε το πρόβλημά του. Και ο Χριστός του απάντησε: «Όπου ή, καλός ή», δηλαδή όπου είσαι, καλά είσαι. Και αμέσως βρέθηκε ο Αβάς πρώτων θυρών της Αγίας Εκκλησίας των Ορθοδόξων. Δεν ξέρουμε αν και στη σημερινή εποχή θα χρησιμοποιούσε ο Χριστός την ίδια ποιμαντική, φέρνοντας το γέροντα στην πόρτα μιας Ορθόδοξης Εκκλησίας. Είναι πλέον κοινό μυστικό ότι το να βρεθεί κάποιος έξω ή και μέσα σε μια Ορθόδοξη Εκκλησία δεν αποτελεί εγγύηση ότι κατάλαβε πού βρίσκεται η αλήθεια. Δεν πρέπει πια να κοιμόμαστε από αυτό το πλευρό. Θα πρέπει πάντοτε να μας κρατάει σε εγρήγορση και αγωνία αυτό που τόσο συχνά επανελάμβανε ο μακαριστός πατήρ Αντώνιος, ότι δηλαδή οι νεοφανείς αιρέσεις δεν έχουν σκοπό να αδειάσουν τις εκκλησίες μας. Δεν τους απασχολεί τόσο το να μειώσουν τον αριθμό των εκκλησιαζομένων. Βασικός τους στόχος είναι το να διαστρέψουν το φρόνημα των πιστών μας και να τους αφήσουν μέσα στις εκκλησίες μας με την ολέθρια ψευδαίσθηση ότι όλες οι θρησκείες το ίδιο είναι, ότι όλες οδηγούν στον ίδιο Θεό εντός εισαγωγικών, ο οποίος τελικά είναι, αυτό δεν το λένε καθαρά, ο αυτοθεοποιημένος άνθρωπος, ο αυτόνομος άνθρωπος, ο άνθρωπος που νόμισε ότι κατάφερε να γίνει Θεός χωρίς το Θεό. Λέει ότι το Ευαγγέλιο ανέτρεψαν ή και μικρόν τι καινοτομούντες, αυτοί που παρησύγαγαν μια μικρή καινοτομία. Ο υποτακτικός του Αγίου Παϊσίου, με τα λόγια του προς τον Εβραίο, ποιο
ποιος ξέρει μπορεί να έχεις δίκιο, έδειξε μια απαράδεκτη ανεκτικότητα. Ακριβώς λόγω, συγγνώμη, η οποία στην ουσία της ήταν προδοσία πίστεως. Η τόσο έβυχη λέξη ανεκτικότητα, ακριβώς λόγω του εβύχου της, είναι πολύ ύπουλη λέξη και πολύ επικίνδυνη, για να μην πούμε θανατηφόρα, όταν ανακατεύεται στο κέριο έργο της οριοθετήσεως της αληθείας. Σε αυτό ακριβώς το πρωτεύον ποιμαντικό έργο. Η ανεκτικότητα δεν είναι αρετή, είναι κατάρα. Και είναι να θρηνεί κανείς όταν βλέπει ποιμένες να καυκόνται κιόλας για μια τέτοια ανεκτικότητα που επιδεικνύουν στην ποιμαντική τους. Ο Γεώργιος Φλωρόφσκι, έστω και αν ήταν ακαδημαϊκός δάσκαλος, επιμένει σε αυτή την σχέση δόγματος και εμπειρίας, λέγοντας, πρέπει αυτό να το τονίσουμε για άλλη μια φορά, το δόγμα προϋποθέτει την εμπειρία της αληθείας και μόνο μέσα σε αυτή την εμπειρία το δόγμα δικαιώνεται και αποκτάει νόημα για τη ζωή του ανθρώπου. Και κάτι ακόμη, συνεχίζει ο πατήρ Γεώργιος, τα δόγματα δεν εξαντλούν αυτή την εμπειρία, ακριβώς όπως και η Αποκάλυψη δεν εξαντλείται στις λέξεις ή στο γράμμα της Αγίας Γραφής. Η εμπειρία της Εκκλησίας είναι πιο περιεκτική και πληρέστερη από την λεκτική διατύπωση των δογματικών της κειμένων. Γι' αυτό η Εκκλησία δεν προσπαθεί να αποκρισταλώσει την εμπειρία της σε ένα κλειστό σύστημα λέξεων ή εννοιών. Γι' αυτό δεν θα συμφωνήσουμε με τη γνώμη του επίσης Ρώσου θεολόγου Μελιοράνσκι, ο οποίος υποστηρίζει ότι η Εκκλησία δεν δίνει κανένα καθορισμένο σχέδιο της πόλης του Θεού στα μέλη της, αλλά μάλλον τους δίνει το κλειδί για να μπουν στην πόλη του Θεού. Όχι, δεν είναι έτσι. Τα δόγματα δεν είναι μόνο το κλειδί για να μπούμε στη Νέα Ιερουσαλήμ. Είναι συγχρόνως και το σαφέστατο σχέδιο οριοθέτησης της Νέας Ιερουσαλήμ. Είναι και η σαφής περιγραφή των συνόρων της πόλεως του Θεού. Το κλειδί εισόδου δεν είναι τόσο τα ίδια τα δόγματα, όσο η περικαθάρσεως και φωτισμού διδασκαλία της Εκκλησίας, δηλαδή η ορθόδοξη γνωσιολογία. Δεν να φωνάζουμε γκολ ή τους φάγαμε. Σκοπός μας είναι να ξαναφέρουμε τα παραστρατημένα αδέρφια μας στο σπίτι, στην Εκκλησία του Χριστού. Οριοθέτηση της πίστεως ποτέ δεν σημαίνει μυσαλλοδοξία. Αν γαρμισήσεις, πώς επιστρέψεις ραδίως των πλανόμενων, ρωτάει ο Χρυσόστομος. Και κάπου αλλού τονίζει. Ού καυθεντίας δι το διδασκάλο μόνον, αλλά και προσυνίας πολλής. Και προσύνια, δεν χρειάζεται ο διδάσκαλος να έχει μόνο αυθεντία, αλλά και προσύνια. Και προσύνια σημαίνει, κατά τον Χρυσορήμονα Ιωάννη, ότι ο ποιμήν διδάσκει ακόμη και τους αντιδιατεθειμένους εν ανεξικακία και πραήτητη. Αυτή ιδιαίτερα η έξω από τη μάντρα δραστηριότητα του ποιμένα απαιτεί ξεχωριστό ηρωισμό και τόλμη. Αν το πρόβατο είναι μέσα στα αγκάθια, δεν μπορείς να το γλιτώσεις αν δεν ματώσεις κι εσύ τουλάχιστον τα χέρια σου. Την παρακλητική ψάλλουμε ότι ο αρχιπίμην Χριστός δακτύλους θείους ημάτωσε φωνικής χειρός τον Αδάμ εκλυτρούμενος. Μάτωσε ο Χριστός τα χέρια του για να μας γλιτώσει από τα φωνικά χέρια του διαβόλου. Αν το πρόβατο έπεσε σε βόθρο, δεν μπορείς να το ανασύρεις αν δεν υπομείνεις την αφόρητη δυσοδεία που αναδίδει αυτός ο βόθρος. Αν το πρόβατο το άρπαξαν ληστές, δεν μπορείς να το γλιτώσεις από τα χέρια τους, αν δεν φας τουλάχιστον μερικές από αυτούς που το φυλάνε. Παρόμοια εικόνα χρησιμοποιεί και ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, παραλύζοντας τον ποιμένα με το γιατρό. Αν ο ιατρός μη ανάσκεται της σιπεδόνος των καμνόντων, που καπαλάτη της αρρωστίας αυτούς. Αν δεν αντέχει, λέει, τη βρώμα της σαπίλας των αρρώστων, δεν μπορεί να τους θεραπεύσει. Και αν αυτός ο γιατρός δεν αποφεύγει να βυθίσει τα χέρια του στην βρωμιά της πληγής, που είναι ξένο σώμα, πες μου, ρωτάει ο Άγιος Ιωάννης, πώς είναι δυνατόν εμείς οι ποιμένες να αποφύγουμε να κάνουμε κάτι τέτοιο στο δικό μας σώμα? Γιατί τι άλλο είναι τα πλανημένα πρόβατά μας παρά σώμα δικό μας? Άρρωστο βέβαια και ακάθαρτο, αλλά δικό μας σώμα. Συγχωρήστε με σε αυτό το σημείο να θυμηθώ το οδηγητικό παράδειγμα του μακαριστού πατρός Αντωνίου. Πώς μπορεί να υπολογιστεί η αντοχή αυτού του ποιμένα και ιατρού, ο οποίος τόσα χρόνια σκυμμένος πάνω στις πληγές που οι σύγχρονες αιρέσεις προκαλούν στα λογικά πρόβατα του Χριστού, υπέβαλε τον εαυτό του στο αναγκαίο αλλά και φοβερό μαρτύριο να μελετάει, χάρη της οριοθετήσεως της πίστεως,
και να ξεσκεπάζει όλο αυτό τον ανυπόφορο βόθρο των κακοδοξιών και δαιμονικών ενεργειών. Το γνωρίζουμε όλοι, σεβαστοί πατέρες και αδελφοί, και μας το έδειξε η φωτεινή πορεία του Πατρός Αντωνίου. Η οριοθέτηση της πίστεως, όπως και κάθε ποιμαντικό έργο, έχει κόστος, απαιτεί θυσίες, είναι σταυρός, γιατί δεν είναι πάλι προς αίμα και σάρκα, αλλά προς τα σαρκάς, προς τα εξουσίας και προς τους κοσμοκράτορες του σκότους του αιώνος τούτης. Αλλά μην ξεχνάμε ότι την Κυριακή της Ορθοδοξίας, που πανηγυρίζουμε και γλεντάμε τη νίκη της Ορθοδοξίας, μνημονεύουμε μαζί με τους άθλους των μαρτύρων και τους ονειδισμούς των ομολογητών, οι οποίοι κατά το συνοδικό της Ορθοδοξίας συνεξυβρίστησαν τον Χριστό και συνεξουθενώθησαν, και συνεχίζει το κείμενο με την προσευχή «Νίσθητη Κύριε του ονειδισμού των δούλων Σου». Ευχηθείτε, Άγιοι Πατέρες και Αδελφοί, νίσθητη Κύριε και του ονειδισμού του δούλου Σου, Αντωνίου Ιερέως. Αμήν. Αμήν. Ευχαριστούμε, Πατέρα Ανάδερ, την άριστη συμφωνία του Θεήματος. Πατέρα Ικόδαρδη, θα έλεγα, αυτό είναι πολύ σκούντο για μας όλους, να ακουστεί πολύ τον Αγίον Πατέρα με ένα σύγχρονο, σε ένα σύγχρονο φόβο. Ο πατήρ Χριστοφόρος Μούσα του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων παρουσιάζει τον επόμενο εισηγητή, τον Μητροπολίτη Ευροκοπίου Ναθαναήλ από τη Βουλγαρία. Λέωθε τον Μητροπολίτη Ευροκοπίου κύριο Ναθαναήλ, και τώρα τον παρακαλούμε το τυπικό για να μας πει το σκηνικό μας. Συνεργάζεται όπως από τις αποσυρετικούς τα προβλήματα συνεχίζονται και είναι δύσκολο πιο πολύ από όλες τις αιρέσεις βρουν ο λόγος της ζωής, οι οποίοι ήρθαν από τη Σουηδία και έρθαν σχεδόν σε όλες τις μεγαλύτερες πόλεις κέντρα. Σε ορισμένα μέρη οι ιερείς με γονείς τα οποία παιδιά έχουν γίνει θύματα, έχουν κάνει προσπάθειες και κατόρθωσαν να συγγράψουν την οργάνωση αυτή σαν μια θρησκευτική, και αυτό όμως δεν γίνεται παντού. Τώρα τελευταία είχαμε στη Φιλιππούπολη ένα μεγάλο πρόβλημα. Εκεί αυτοί πλησίασαν τον Δήμαρχο και αυτός τους νομιμοποίησε. Αλλά μετά όταν είδε το σφάλμα, και δεν θα τον έβλεπε το σφάλμα εάν δεν ξεστήφωναν οι γονείς και μια πατριωτική οργάνωση που είναι, για να διαφυλαχθεί η χώρα από τις σέκτες. Έχουν και το άλλο πρόβλημα με τους νεοφενδικοστιανούς, οι οποίοι επίσης έχουν κάνει μέσα πολύ ζημιά στην Εκκλησία. Αυτοί σχεδόν πηγαίνανε όχι μόνο στις πόλεις, όπως ο λόγος της ζωής, αλλά πηγαίνανε και στα χωριά και όσο μπορούν παίρνανε περισσότερο από τους νέους, οι οποίοι μετά με τα βιβλία που τους δίνουνε μέσα στα σπίτια τους κάνουν προσωλητισμό και στους γονείς. Βουλγαρική Εκκλησία του Θεού, έτσι την ονομάζουμε τώρα τελευταία, και είπαμε ότι για να μην τους νομίζουμε ξένους, και επειδή ο λαός έχει την αμφιβολία προς τους ξένους λόγω των αρέσεων που έχουν έρθει, αυτοί βάζουν πάντοτε μπροστά τώρα και Βουλγαρική Εκκλησία του Θεού, Βουλγαρική Εκκλησία Σιών. Στη συνέχεια το λόγο παίρνει ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Ουλομούτς Χριστοφόρος από την Τσεχία-Σλοβακία. Ιεραποστολικής δραστηριότητας των Αγίων Έλληνων
Κυρίλου και Μεθοδίου χίλια χρόνια υπάρχει στην κεντρική Ευρώπη. Κατορτούσαμε τα τελευταία να μείνουμε ενωμένοι, παρόλα που Τσεχοσλοβακία δεν υπάρχει πια. Είναι δύο κράτη τώρα, Τσεχική και Σλοβακική Δημοκρατία. Είμαστε όμως μετά από τα χίλια και χρόνια, εκατό χρόνια, μια μικρή εκκλησία στην Τσεχία. Η πλειοψηφία των κατοίκων είναι άθεοι, είναι άνθρωποι χωρίς καμία σχέση με καμία θρησκεία. Στην Σλοβακία οι περισσότεροι, 80% και έχει 5 εκατομμύρια κατοίκους, στη Σλοβακία είναι Ρωμαιοκαθολικοί. Εκεί έχουμε το μεγάλο πρόβλημα, καυτό πρόβλημα, με τις Ουνίτες. Με Ουνίτες οι οποίοι λέγονται Ελληνοκαθολική Εκκλησία. Προς το παρόν μας πήραν 102 εκκλησίες και 40 σπίτια των ιερέων, 40 πρεσβυτέρια. Αρχίσαμε να χτίσουμε δικούς μας ναούς με πολύ κόπο και μόχτο. Μέχρι παρόν έχουμε 55 καινούριους ορθόδοξους ναούς. Τα χτίσαμε σε 3 χρόνια. Είναι βέβαια μεγάλο αυτό το θέμα και μεγάλο δώρο Θεού που κατορτώσαμε με βοήθεια βέβαια και της Ελλάδος και του εξωτερικού να προστατέψουμε, θα έλεγα, το ποιμνιό μας. Διότι να πάρει κανείς ναό ορθόδοξο ον Ουνίτης, αυτό σημαίνει καθαρό προσελητισμό. Παίρνουν ναό, θέλουν και τις ψυχές. Γι' αυτό το κάνουν. Παίρνουν πρεσβυτέριο, διώχνουν το ορθόδοξο παπά, βάζουν το Ουνίτη. Θέλουν, βέβαια, τις ψυχές. Δηλαδή, εγώ συμφωνώ πάρα πολύ με αυτά που λέχτηκαν πολλές φορές στο συνέδριο τούτο, ότι Ουνίτες, Ρωμαιοκαθολικοί, είναι μια αίρεση. Έστω που πιστεύουν στην Αγία Τριάδα, έχουν μυστήρια, όμως όλα αυτά δεν είναι μέσα στα πλαίσια της μίας καθολικής, αποστολικής, ορθοδόξου εκκλησίας. Είναι εκτός από τα σύνορα της εκκλησίας του Χριστού. Δηλαδή αυτό σας κουράσω με αυτές τις λεπτομέρειες, με τους παπικούς, με τους Ουνίτες, διότι αυτό είναι το πιο καυτό, θα έλεγα, πρόβλημα της τοπικής μας εκκλησίας. Του Ινδουισμού. Και δεν είναι μόνο Ινδουισμού, είναι μια θεωρία που είναι γνωστή και από την αρχαία φιλοσοφία ελληνική, όπως ήταν Πυθάγορας, ο οποίος πίστευε και σε αυτό το σφάλμα. Δηλαδή είναι κάτι πολύ σοβαρό. Και γι' αυτό πάλι ήθελα να σας παρακαλέσω για ένα τέτοιο βιβλίο, το οποίο θα μπόρεσα να κάνω μετάφραση μόνος μου στα τσεχικά και να το δώσουμε στον κόσμο να καταλαβαίνει για ποιο σφάλμα πρόκειται. Σας ευχαριστώ για την ακούσατε.